ένας πρόλογος για να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να σημειώσω κάτι το οποίο νομίζω το ζει όλος ο ελληνικός λαός, ότι 5 χρόνια τώρα γίνονται συνεχή εγκλήματα από τις κυβερνήσεις σε βάρος της Ελλάδας και του λαού μας. Εγκλήματα τα οποία ισοδυναμούν με προδοσίες. Προδοσίες ιστορικού χαρακτήρα σε βάρος του τόπου και των δυνάμεων της εργασίας όλων των Ελλήνων πολιτών. Επιστέγασμα αυτών των εγκλημάτων είναι το 3ο μνημόνιο που συνομολόγησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Ο μεταλλαγμένος βέβαια ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αθέτησε πλήρως όλες τις παλιές δεσμεύσεις του με τις οποίες αναδείχθηκε και έφτασε να γίνει κυβέρνηση. Αυτό το μνημόνιο ισοδυναμεί με πλήρη και ανεφόρον παράδοση της χώρας και του ελληνικού λαού στους πιστωτές. Αυτό έγινε με το 3ο μνημόνιο. Και το 3ο μνημόνιο αυτές τις μέρες πάει να δώσει μια διπλή χαριστική βολή. Χαριστική βολή στο δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και χαριστική βολή στους συνταξιούχους και τις συντάξεις, οι οποίες πάνε κυριολεκτικά να σφαγιαστούν. Η δεύτερη χαριστική βολή είναι αυτή που ετοιμάζεται σε βάρος της μικρομεσαίας αγροτιάς. Η μικρομεσαία αγροτιά με το 3ο μνημόνιο πάει να εξαφανιστεί και κυριολεκτούμε γι' αυτό. Μιλάμε για εξαφάνιση πια της μικρομεσαίας αγροτιάς και μια ταφόπετρα, μια μεγάλη ταφόπετρα για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας μας. Την αγροκτηνοτροφική παραγωγή. Επιτρέψτε μου να πω και μία κουβέντα για ένα μέγα σκάνδαλο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, αν δεν έχει και ολοκληρωθεί κιόλας. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο, σημειώνω, που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία αυτής της χώρας. Πρόκειται για τον τρόπο που έγινε η λεγόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Πρώτοι αναδείξαμε ως λαϊκή ενότητα αυτό το μέγα σκάνδαλο και το φέραμε στην επιφάνεια, στο προσκήνιο. Όταν όλοι σιωπούσαν και σιωπούσαν για ευνόητους λόγους. Διότι απέναντί τους έχουν την πραγματική εξουσία αυτής της χώρας που λέγεται τράπεζα. Με αυτή την ανακεφαλαιοποίηση το δημόσιο, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος, έχασε πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δεν γινόταν δηλαδή η ανακεφαλαιοποίηση με αυτούς τους όρους, δεν θα χρειαζόταν να είχαμε 3ο μνημόνιο. Πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ απώλειες από το ελληνικό δημόσιο, από τον πενόμενο Έλληνα φορολογούμενο. Και ταυτόχρονα έχουμε μεγάλες απώλειες, 1 με 2 δις, των ασφαλιστικών ταμείων που είχαν επενδύσει στις τράπεζες και είδαν να αλληλατούνται οι κατοχές τους. Επίσης έχουμε ληστεία, καταλήστευση των μικρομετόχων, χιλιάδων μικρομετόχων και μικροομολογιούχων των τραπεζών. Όλοι αυτοί σε μια νύχτα έχασαν τα λεφτά τους. Εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτό το σκάνδαλο στα πυρόβλητα. Διότι εδώ η μεθόδευση ήταν βρώμικη που έγινε, έγινε με σκοτεινές διαδικασίες και με ντροπολογίες στην ουσία νύχτας τροπολογίες, με τις οποίες υποχρεώθηκε το ΤΑΦ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή το ταμείο το οποίο έχει τις μετοχές του δημοσίου, υποχρεώθηκε να αποδεχτεί εξευτελιστικές τιμές για τις μετοχές. Και ακόμα χειρότερα, οι τράπεζες
μέσα από αυτές τις σκοτεινές μεθοδεύσεις περάσαν σε ξένα χέρια, ξένα κερδοσκοπικά χέρια. Εν πολύς άγνωστα μάλιστα. Εν πολύς άγνωστα. Εδώ υπάρχουν πελώριες πολιτικές, αλλά και βαρύτατες ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο. Και τις ευθύνες τις έχουν ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάννης Θεοδωρακασάκης, ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, ο Γιώργος ο Σαδάκης και ο Γιάννης Τουρνάρας. Όλοι αυτοί δηλαδή οι οποίοι μετήχαν στην ανακεφαλαιοποίηση, τη λεγόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή την υπόθεση να ξεχαστεί και να αποκουλωθεί. Είμαστε οι πρώτοι που ζητήσαμε εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή της Βουλής για αυτό το θέμα. Με χαρά μας βλέπουμε ότι και άλλοι τώρα έρχονται να προτείνουν το ίδιο πράγμα. Ελπίζουμε πολύ γρήγορα να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δεν έχουμε αυταπάτες για τις εξεταστικές επιτροπές, αλλά πιστεύουμε ότι αν γίνει, θα ανοίξει κατά αυτόν τον τρόπο η δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και επομένως θα βοηθήσει να διαλευκανθεί όσο είναι δυνατόν αυτό το σκάνδαλο. Και το τονίζω αυτό, γιατί όπως ξέρετε, μια χώρα έχει υπόσταση όταν έχει νομισματική κυριαρχία και όταν έχει και τον έλεγχο των τραπεζών της. Εμείς τα χάσαμε και τα δύο. Η νομισματική κυριαρχία έχει ευκολυνθεί στη Φραγκφούρτη και στην ουσία στη Γερμανία και οι τράπεζες περάσαν σε ξένα χέρια. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να συμβαίνουν και τα δύο αυτά μαζί. Καμία άλλη χώρα. Αυτή η εκχώρηση ισοδυναμεί με μετατροπή της Ελλάδας σε απικία. Κανονική απικία, χωρίς κανένα μέλλον.